καινούργιο το έκαναν παλιά, αλλά τώρα με την κρίση οι κλοπές στα καπάκια έχουν φουντώσει σε ολόκληρη τη χώρα, βάζοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια περαστικών και οδηγών. Στην Κόρινθο τα περισσότερα φρεγάτια έχουν μείνει ορφανά από καπάκια. Οι δράσεις τα κλέβουν για να τα πουλήσουν και να εξασφαλίσουν μερικά ευρώ από το χαλκό. Για το θέμα μιλά στον τριπτικό φακό ο προϊστάμενος ΔΕΙΑ Κορίνθου Αντώνης Καραμανλής, ο οποίος αναφέρει ότι η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη. Δεν είναι μόνο είναι τα φρεάτια, οι σχάρες, οι αντλίες, οι σωλήνες, τα καλώδια από τις γεωτρήσεις, τους πίνακες, τους μετασχηματιστές της ΔΕΗ, οτιδήποτε είναι μεταλλικό. Υπάρχει μια έξαρση των κλοπών σε μεταλλικά αντικείμενα και από ό,τι ακούω, επειδή ζω και κινούμαι και στην Κόρινθο, σήμερα ας πούμε το πρωί έχω ένας φίλος μηχανικός, συνάδελφος, δεν θέλω να πω το όνομά του, του πήρανε μια περίφραξη 12 στρεμάτων. 12 στρέμματα περιφραγμένα, καινούργια περίφραξη, τη βγάλαν όλοι. Δεν παίζεται. Αυτή η κατάσταση δεν προχωρεί, δεν αντέχεται. Εμείς όποτε μας τα κλέβουν, πάμε, κάνουμε καταγγελίες. Από τις κλοπές που μας έχουν κάνει, κάνουμε το 1/10 των καταγγελιών. Αλλιώς πρέπει να είμαστε κάθε μέρα στην ασφάλεια και παίζουμε ένα κυνηγητό. Προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να μην τις αφήνουμε. Δεν μπορείς και τις χάρες βέβαια να τις αφήνεις εκτελεσμένες, να τις κολλάμε με κάποιο τρόπο ή με κάποιο τρόπο να τις ασφαλίζουμε, αλλά δεν κρατιόνται με τίποτα. Ό,τι μεταλλικό υπάρχει. Αυτή τη στιγμή είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο, το ξέρετε από αγρότες οι οποίοι έχουν ποτιστικά, τους κλέβουν και αυτούς. Εμάς μας κλέψανε φρεάτια, καπάκια φρεατίων όπως έχει το αγώσα από τη Στυμφαλία, εξαεριστικά, διάφορα μεταλλικά αντικείμενα. Βασικά ό,τι μεταλλικό είναι μια πόρτα που είχαμε σε ένα πυροθραυστικό επάνω, την πόρτα, το καπάκι, μια σιδερένια σκάλα που κατέβαινε κάτω. Ό,τι μεταλλικό το κλέβουν. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Προσπαθούμε να έχουμε κάνει καταγγελίες, έχω πάει στον εισαγγελέα, έχω στείλει πάρα πολλά χαρτιά στον εισαγγελέα, έχω στείλει άλλα τόσα στην αστυνομία, έχω προσωπικά έχω κάνει μηνυτήριες αναφορές αρκετές, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Για από ό,τι βλέπω ότι είναι πανελλαδικό το πρόβλημα, γιατί και στις εφημερίδες, κυριακάτικη εφημερίδα διάβαζα μια διαμαρτυρία που κάνουν κάποιοι για το ίδιο πράγμα, η ΔΕΗ το ίδιο, προαστιακός το ίδιο, το τρένο το ίδιο, όπως το λένε. Όσοι έχουν μεταλλικά, τέλος πάντων, οι κυκλοπές είναι τεράστιες. Δεν ξέρω αν έχετε την πληροφορία από τη ΔΕΗ, γιατί είχαμε και μια συνεργασία, έχουμε και με τη ΔΕΗ μια συνεργασία. Οι δαπάνες είναι τεράστιες. Μιλάμε για κάποιο εκατομμύριο, ξέρω εγώ, σε μετασχηματιστές που πήραν τον τελευταίο χρόνο από την Κόρινθο μόνο. Φαντάζεστε και σε εμάς τι γίνεται. Το πρώτο πράγμα που γίνεται με τη ζημιά είναι η ασφάλεια των πολιτών. Δηλαδή, περπατώντας στον δρόμο, σε μια γωνία υπάρχει ένα φρεάτιο, το κλέβει ο άλλος, φεύγει, άρα μπορεί να περάσει κάποιος να πέσει μέσα, είτε πεζός είτε όχημα. Το πρώτο πράγμα είναι να εξασφαλίσουμε να μην είναι επικίνδυνο. Το δεύτερο πράγμα είναι το οικονομικό. Το οικονομικό είναι μεγάλο και προσπαθούμε με αλχημίες ουσιαστικά να το αντιμετωπίσουμε, αντικαθιστώντας τις μαντεμένες σχάρες με σιδερένιες που τις κολλάμε. Είναι αρκετά σοβαρό το κόστος, δεν έχω έτσι γενική εικόνα, αλλά είναι μεγάλο. Τόσο από τις μηνυτήριες αναφορές, έχω πάρει προσωπικά παιδιά από την ασφάλεια Κορίνθου, μου τα έδωσε ο διοικητής και πήγαμε σε μάντρες, γιατί το πρόβλημα δεν είναι αυτοί που τα κλέβουν. Αλλά να πω και κάτι, να τελειώσουμε με αυτήν την ιστορία. Δεν μπορεί στην Κόρινθο να λειτουργούν τρεις μάντρες, τρεις-τέσσερις μάντρες, με παλιά υλικά. Πόσα παλιά υλικά υπάρχουν και ζουν τέσσερις μάντες και μάλιστα πλουσιοπάροχα. Να έχει ένας ένα παλιό σίδερο για να το πετάξει, μια παλιά περίφραξη για να την πετάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά τέσσερις μάντες να λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο τόσο καιρό εδώ και να έχουν θησαυρίσει, δεν νομίζω ότι παίρνουν υλικά τα οποία είναι άχρηστα. Και έχω ζητήσει και από την αστυνομία, νομίζω η καλύτερη λύση θα ήταν να τοποθετηθεί ένας αστυνομικός έξω από τις μάντες. Σε 24ωρη βάση. Αντί να πάνε να φυλάνε τα σπίτια, να φυλάνε έξω από τις μάντες. Να δω, θα πλησιάσει κανένας. Και μιλάμε για μάντρες, δεν ξέρω αν τις έχετε επισκεφτεί καθόλου. Οι μάντρες με μια ψηλή περίφραξη, με μάντρα μεγάλη για να μην βλέπεις τι γίνεται μέσα, με κάμερες ασφαλείας απ' έξω, δεν πλησιάζεις εύκολα σε αυτές τις μάντρες. Λοιπόν, θα πρέπει κάτι να γίνει με τις μάντρες. Μάλιστα, άκουσα προχτές τον Υπουργό, νομίζω, την Κυριακάτικη εφημερίδα που λέει να ανακαλούνται οι άδειες από τις μάντρες και τα λοιπά. Και εγώ είχα ζητήσει από τον Περιφερειάρχη, τον έχω πάρει και τηλέφωνο, τον Αντιπεριφερειάρχη Κορίνθου, του ζήτησα να ανακαλέσει άδειες εφόσον πιάνουν κλοπημαία μέσα σε μάτρα να ανακαλείται η άδεια. Μου το είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Τουμπανάκη στην υποδιεύθυνση ασφαλείας εδώ στην Κόρινθο που είναι, ο οποίος έχει στοιχεία να τα δώσει στον Περιφερειάρχη να ανακαλούνται οι άδειες. Βέβαια υπάρχει δικαιολογία, δεν μπορούμε να ανακαλέσουμε άδεια, λέει, αν δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση και τέτοια. Πάντως η κατάσταση δεν περπατάει άλλο.